Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Κορκίδη, καλή σα μέρα. Καλή σα μέρα. Πόσο καλά θα ήταν τα πράγματα από εδώ και στο εξή, λοιπόν, με δεδομένα αυτά που είδαμε. Ε, δεν αποτελεί έκπληξη. Δυστυχώ, τα στοιχεία μέχρι τώρα μα δείχνανε ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Το ζούσαμε, το καταλαβαίναμε, το βλέπαμε καθημερινά. Το φωνάζαμε ότι είμαστε σε λάθο κατεύθυνση, πρέπει κάτι άλλο να κάνουμε. Και αυτή, αυτό το ρόλο έχει αυτή η έκθεση, να σταματήσει αυτή την κατηφόρα και να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό, τον εφιαλτικό των 55-60 χιλιάδων λουκέτων που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Το 10 ήταν η χρονιά, αν θέλετε, ανατροπή τη κερδοφορία. Το 11 ήταν η χρονιά των λουκέτων. Και το 12 είναι η χρονιά τη αβεβαιότητα. Ε, το πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ότι τώρα πλέον το εμπόριο είναι ζημιογόνο. Ε, δεν υπάρχει, και σήμερα διάβαζα την καθημερινή, επιβεβαιώνει την έρευνα την οποία κάναμε, 60% μείωση της κερδοφορίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στη χειρότερη κατάσταση των 17 της, Ευρωζ... της Ευρωζώνης η Ελλάδα. 68 δείκτης απεσιοδοξίας. Ε, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν το κλίμα, την εικόνα που υπάρχει. Πώς είναι, τι είναι, κάνουμε, το... πώς όπως... είναι η κατάσταση, πέρα από το τι κάνουμε, πώς είναι η κατάσταση σήμερα στο, στο λουκέτο που μπαίνει σε μια επιχείρηση. Πόσες Πώς, τι κομμάτι από μια καινούργια ανοίγει. Ε, θα σας πω ότι συνήθως αυτή που ανοίγει είναι μια επιχείρηση ε, ε, κατανάγκη, δηλαδή ε, ο ίδιος εφόσον δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί, μπορεί να βάλει τη γυναίκα του ή το παιδί του και να είναι από πίσω να βοηθάει, υποτίθεται αυτή την ε, επιχείρηση. Ουσιαστικά αυτή η νέα επιχείρηση λειτουργεί για να πληρώνει τα χρέη αυτής που έκλεισε, γιατί αυτά δεν διαγράφονται όπως ξέρετε, ε, για να μην μείνει άνεργος. Έχουμε αυτή τη στιγμή, θα σα πω, στοιχεία 6,1%. Αυτά είναι τα θετικά, για να πάμε και σε κάτι να ανοίξει η ψυχή μα. Γιατί, όπω είπατε, πραγματικά αυτά τα στοιχεία μα ε, ψυχοπλακώνουν. 6,1%. Και δεν βοηθούν καθόλου για την αγορά όλη Όχι. αυτή η ψυχολογία. Όμως δεν, στο δεν, εμπόριο... δεν καταφέρει κανεί μέχρι σήμερα να αλλάξει την ψυχολογία, έστω στο ελάχιστο, να δώσει μια, μια Όχι. ελπίδα, βέβαια. Και... Να σα πω και η αλλαγή του Πρωθυπουργού προσωρινά άλλαξε λίγο την ψυχολογία τη αγορά. Μετά ξαναπέσαμε στα ίδια επίπεδα. Ε, το θετικό στοιχείο είναι ότι το εμπόριο ανθίσταται στην ανεργία. Η μισθωτή στο εμπόριο, η ανεργία των μισθωτών στο εμπόριο είναι 6,1%. Των εργοδοτών στο εμπόριο είναι 8,4%. Ναι, είναι μεγαλύτερη που σημαίνει ότι πρώτα κλείνουμε μετά απολύουμε. Όμως στα επίπεδα του 18% αν τα συγκρίνουμε τα μεγέθη του εμπορίου, βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μια ανθεκτικότητα, ότι είναι ένας χώρος στο εμπόριο που απασχολεί νέους 18 με 25 ετών και το 45% των εργαζομένων, των μισθωτών, είναι γυναίκες mm -hmm. στο εμπόριο. Και επιχειρηματιών, αν θέλετε. Λοιπόν, είναι ένας χώρος που απασχολεί ευαίσθητους κλάδους ε, ανεργίας και δίνει τη δυνατότητα σε νέου να μπουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασία. Δώστε <Χεύε> Το δεύτερο θετικό. Το, το... α, έχουμε το δεύτερο, 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 θετικό. αυτό νομίζω έχει και μεγαλύτερη σημασία και ειδικά όσο περνάει ο χρόνο θα βελτιώνονται τα μεγέθη. Δηλαδή. Έχουν αυξηθεί οι πωλήσει ελληνικών προϊόντων τόσο από την παραγωγή στο χονδρεμπόριο και από το χονδρεμπόριο στο λιανεμπόριο, περίπου κατά 44%. Προτιμάμε τα ελληνικά πια. Ναι, Έχετε βεβαίως. Κάνει και την καμπάνια, Για πολλούς και διάφορους λόγους οι τιμές και στην προτίμηση του είναι. προσωπικού. Είναι. Κοιτάξτε, όσο αυξάνεται η παραγωγή και η ζήτηση, μειώνονται οι τιμές. Ε, ξέρουμε πολύ καλά βεβαίω ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλε τι ανάγκε των βασικών αγαθών. Mm -hmm. Όταν εισάγουμε το 80%, δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη ε, να παράξουμε τόσα ώστε να καλύψουμε την ελληνική αγορά. Όμω είναι ένα θετικό στοιχείο και ξέρετε, Πού βοήθησε αυτό, Το ότι από τη στιγμή που κλείσανε οι πόρτε των ξένων αγορών προ του Έλληνε, γιατί ποιο εμπιστεύεται τον ψεύτη και κλέφτη Έλληνα όπω μα παρουσιάσαν στο εξωτερικό, ποιο εμπιστεύεται τον Έλληνα μετά το δημοψήφισμα, είμαστε ανύπαρκτοι επιχειρηματικά και σαν εισαγωγή και σαν εξαγωγή. Κλείσανε Έχουνε οι πόρτε στο εξωτερικό. Λοιπόν... Στο θέμα αυτό θα μείνουμε, δηλαδή το πόσο Έλληνα επιχειρηματία. Πορεύεται στο εξωτερικό, γιατί είναι πολλοί που αναζητούν την τύχη του εκτό συνόρων. Πώ δηλαδή κάποιο Έλληνα μπορεί να στήσει μια επιχείρηση και να τη λειτουργήσει στο εξωτερικό, θα μα τα πει σε λίγο ο κύριο Τσαγκαράκη. Θα ακούστε πράγματα ανατριχιαστικά. Τι χρειάζεται να κάνει δηλαδή κάποιο που έχει μια ωραία ιδέα ή έχει ένα μικρό κεφάλαιο και θέλει να το μπερδίσει σε επιχείρηση με ένα, αλλά με έδρα εξωτερικό. Αν μάθει κανεί ότι είσαι Έλληνα, την έχει βάψει εν ολίγη. Αλλά σε λίγο θα μα τα πει. Ευτυχώ, κυρία Τσαπανίδου, που έχουμε το χώρο τη ναυτιλία και έχουμε μια αξιοπιστία στο εξωτερικό. Ε, γιατί ξέρετε ότι η ελληνική ναυτιλία mm -hmm. δεν συνδέεται με τα κρατικά mm -hmm, αυτά mm -hmm. ε, γραφειοκρατικά γρανάζια και μπορεί και ακριβώς επεκτείνεται, και ευτυχώ έχουμε ένα καλό όνομα, τουλάχιστον ναι. σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Δηλαδή, τώρα να ρωτήσω εγώ να ξαναγυρίσω από την ναυτιλία ναι. στο, στο ναι. το δικό σας. Όταν θέλετε να κάνετε τι αγωγέ, πρώτε ύλε κλπ. Ναι. Ναι. Τώρα πλέον από με προέμβασμα. Πώ γίνεται. Με προέμβασμα. Αυτό. Ε, 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 μπορώ να σα πω ότι. Προκληρώνεται δηλαδή την παραγγελία ναι, σα. την παραγγελία. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ένα αντιφορτωτικό και δεν είναι ότι δεν μας εμπιστεύεται ο οίκος του εξωτερικού γνωρίζει μια επιχείρηση που δουλεύει μαζί της μπορεί και 30 χρόνια ότι πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί δεν ξέρει όμως αν η ελληνική τράπεζα μπορεί αύριο να ανταποκριθεί σε αυτό το έμβασμα mm -hmm. και θα σας πω και κάτι δεν ασφαλίζονται οι παραγγελίες των οίκων του εξωτερικού των εργοστασίων προ την Ελλάδα. Μάλιστα από τη Φιλανδία, πρόσφατα, εγώ που πήγα να κάνω μια εισαγωγή 35.000 ευρώ, μου είπαν ότι μέχρι 14.000 είναι το όριο που με ασφαλίζει. Και επειδή σα έχω εμπιστοσύνη, θα σα κάνω τρει φορτώσει. Σπάω την παραγγελία στα τρία για, να ασφαλιστείτε. Να μπορώ να, ασ... ακριβώς να ασφαλίσει. Αλλιώ η εμπιστοσύνη. Ε, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Λοιπόν, μιλάω, είμαστε αφαιρέγγοι και ό,τι χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μα το κρεμίσανε, μα το κλέψανε. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Mm -hmm. Και σαν ε, άνθρωποι τη αγορά, σα το λέω ότι αυτό ούτε θα το ξεχάσουμε, ούτε θα το συγχωρήσουμε από κανένα. Ε, χτίσαμε πραγματικά την εμπορική μα πίστη, το καλό όνομα επιχειρηματικά διεθνώ, και μα το κλέψανε. Κύριε Κορκίδη, ξέρετε τι θέλω να πούμε κλείνοντα. Γιατί επαναλαμβάνω, θα μείνουμε, αλλά θα μείνουμε στο, σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική προσπάθεια στο εξωτερικό στο θέμα. Ε, τι Κάποιο θέλει να δραστηριοποιηθεί το χώρο σα σήμερα. Ναι. Ποιο είναι καλό τομέα για να ξεκινήσει να κάνει τα πρώτα του βήματα, τι μπορεί να κάνει κάποιο έτσι ώστε οποίο... να έχει μια ελπίδα αύριο. Δεν γίνεται να παγώσουν όλα στη χώρα. Ακόμη με... και αν η χώρα πάρει, το, το πάρουμε το χειρότερο ενδεχόμενο. Δε, δε, αυτό δεν γίνεται να και Γι' αυτό με αυτή την έρευνα προσπαθούμε να βρούμε τα τροτά σημεία, να δούμε πώ μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την κατηφόρα. Να βάλουμε ένα φρένο, εν πάση περιπτώσει. Θα σα πω ότι πάντα υπάρχουν ευκαιρίε. που λοιπον Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει κανεί είναι. Και φυσικά ένα μικρό δεν έχει τι δυνατότητε οικονομικέ να κάνει μια έρευνα αγορά. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι. Πόσο εμπόριο έχουμε, πού το έχουμε και πώς το έχουμε. Πρέπει να ψάξει πολύ καλά την περιοχή, να δει τι λείπει από μια περιοχή και να δραστηριοποιηθεί με αυτό το οποίο λείπει. Μπορεί πραγματικά να δοθεί μια καλή ευκαιρία να ασχοληθεί κάποιος με τα παιδικά, με τα καλλιντικά, με τα ρούχα, που είναι οι κλάδοι που θίγονται πάρα πολύ. Πάντα ε, ό,τι να κάνει και με παιδικά, γυναίκα... Εμεί ναι, θα σώσουμε τον παιδιά, κόσμο, παιδιά, παιδιά. Τελεία. Το έχουμε πάρει η απόφαση. Έχει πάντα οι μια πάντα. σταθερή αξία, ε, μπορώ να σα πω, και μια σταθερή κατανάλωση, ακόμα και σε περίοδου κρίση. Διότι η γυναίκα, ένα ευρώ μπορεί να μην έχει την τσέπη, άμα δεν βάλει το μακιγιάζ όμω. Δεν, δεν γίνεται. Δεν πάει Έτσι, ο κόσμο μπροστά. Απλά πρέπει να στηρίξει και την κατανάλωση. Λέω να χαμογελάσουμε και λίγο, παιδιά, με στη μαυρίλα. Κύριε Κορκίδη, σα ευχαριστώ πολύ Έχω που ήσασταν κοντά μα.